Κύριε Σεγγύρη, καλησπέρα! Είμαι ο Ζοκ! Και είμαι εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω το σκοτάδι. 2! Λοιπόν, αυτό είναι το demo το οποίο βγήκε σήμερα. Έχει βγει λιγότερο από 24 ώρες και θέλω να δω το παιχνίδι γιατί είναι το δεύτερο μέρος ενός παιχνίδι το οποίο βγήκε το 2007. Το οποίο ξεκίνησε με την ατάκα αυτή ήταν η πρώτη φορά που πέθανα. Και επίσης κάποιος βαριόταν να φτιάξει ένα αρχικό sequence, οπότε έχουμε μια μαύρη οθόνη με υπότιτλους. Δεν ξέρω τι πότε το λένε Τζάκι. Οφείλω να ομολογήσω ότι θα ενθουσιαζόμουν έτσι, αλλά αυτό μου συμβαίνει κάθε Παρασκευή βράδυ αφού πιω κανένα τζιν. Keep him focused. I like the way he feels. Μάλλον ο τύπος είναι δάσκαλος σε δημοτικό. Δηλαδή κάθε φορά που του λένε κράτα τον αυτόν με να είναι focused, τους κάγανε μία σφαλιάρα. Είναι τραύματα παιδικής ηλικίας. So you're the fucker who tried to hit us at the restaurant, huh? Don't talk and don't think. Just listen. You've been keeping something that was once lost. Something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. What happens to you is of secondary concern. I only care about one thing. I want the darkness. Και επίσης θες και λίγο λοσιόν για τη μούρη σου. Και λίγο τζέλ για το μαλλί σου. Ναι, και ένα καινούριο πόδι βασικά. Ναι, ξέρω πως ήταν τερματοφύλακας, ξέρω εγώ, ή ήταν ποδοσφαιριστής και έκανε τείχος όταν κάποιος βάραγε φάουλ και εκεί πέρα τα χέρια του. Ή απλά είχε μία περίεργη, τέλος πάντων, από αυτές που συμβαίνουν όταν είσαι τέλος πάντων σε δημόσιο χώρο και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και χωρίς λόγο συγκεκριμένα. Λοιπόν, ο χαρακτήρας μας είναι μαφιόζος. Επίσης είναι σατανιστής κατά πάσα πιθανότητα γιατί έχει το darkness μέσα του. Το σκότος. Hello. Gaston. Τον έξω λένε Τζάκι. Δηλαδή, πόσο πρέπει να το μισούν οι γονείς του. Έχεις ένα παιδί το οποίο θες να το κάνεις μαφιόζο και να είναι και το σκοτάδι. Και να το ονομάσεις Τζάκι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το ονομάσεις κάτι πολύ πιο όμορφο. Πλάτωνα. Well, do you? Sure. Είναι λίγο τρομακτικές συγκόμενες, μου φαίνεται. Οκ. A wild van appears. Το σκοτάδι. 2. Look at his leg. Benny, what do we do? You guys take point. I'm gonna pull Jackie out back. Jackie, listen to me. I'm gonna pull you out back, but you gotta take this. Keep these guys off our ass. Benny, νομίζω ότι μου λείπει το μεγάλο δάχτυλο. Με πυροβολάς, ρε! Φύγε. Όχι, αρνούμε. Είναι άθλιο μέρος. Την τελευταία φορά που πήγα, μου χρεώσανε 20 ευρώ μία απλή σαλάτα. Και η φέτα ήταν, νομίζω, σάπια. Φύγε, φύγε. Bye bye. Σιγά. Δεν έχεις κάτι να κάνω το δάχτυλο. Γιατρέ, πες μου. Δεν ξαναπαίξω ποδόσφαιρο ποτέ. Ξαναπαίξω πιάνο. Hello. Κεφαλάκι. Έλα, έλα. Μπορείτε να μπαίνετε μπροστά μου όταν πυροβολάω τους τύπους με πυροβολάνε. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω breakdance. Επίσης, πού πήγε το παπούτσι μου. Θα ήταν καλά εκείνα τα παπούτσια. Δηλαδή, αν ξέρουν ένα πράγμα για τους μαφιόζους, είναι ότι ξέρουν να διαλέγουν πολύ καλά τα παπούτσια τους. Και μην κουνάς, μάνα μου! Όι, όι, όι. Καλά, πόσα βανάκια έχει αυτή η τρομοκρατική οργάνωση, αν υποθέσουμε ότι είναι τρομοκρατική και όχι η αντιτρομοκρατική οργάνωση. Γιατί είμαι μαφιόζος, οπότε θεωρούμε εγώ τρομοκράτης. Ω,
Έτσι. Έλα κι εσύ. Κεφαλάκι! Όχι κεφαλάκι. Κυλίτσα! Bye-bye. Listen to me. I can see the kitchen from here. We can make a break for it, but you gotta take both pieces so I can lift you up. Είχες δύο πιστόλια και τόση ώρα δεν μου τα έδινες και τα δύο. Παναθεμάσαι. Εν τω μεταξύ έχω να περάσω τόσο καλά σε παιχνίδι με τα δύο πιστόλια από όταν έπαιξα το Blood το 1. Με τα Kimbo Guns, όσοι θυμάστε. Το 1996! Ω Θεέ μου, είμαι γέρος. Και επίσης μου λείπει ένα δαχτυλάκι. Εντάξει, τα πόδια μου πήγανε. Ξαφανίστηκαν εντελώς. Α το. Ναι, έχω πόδια. Είναι κάτι που πολλοί πρωταγωνιστές σε πολλά παιχνίδια FPS δεν μπορούν να το πούνε. You smell gas, δεν ήμουν εγώ. Εντάξει, μπορεί να ήμουν και εγώ. Και εδώ δεν πυροβολάμε γιατί αν πυροβολούσαμε εδώ πέρα θα γινόταν αυτό που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Darkness 2. You're too stupid to give the darkness the fear and respect it deserves, Jackie. It prefers the company of a moron it can control, and it loathes the sight of an intelligent man who can control it. Now I'll ask just once. Will you give me the darkness of your own free will? Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? If you read anything but comic books and menus, you'd know there are rules. The host may only give up the darkness by choice. Afraid I have to help you make that choice. Mr. Peevish, if you'd be so kind. Watch this, pretty boy. It's your own personal snuff movie. The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission. Face it, Jackie. You can't control the darkness, and you never could. Best to give it back to the people who can. That stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up. Let's see if I can grease the wheels of that decision. Αχα, αχα. Επίσης σου λείπει ένα δόντι. Δεν ήθελα να το πω. Ήθελα να ήμουν γεμάτο stacked. Use my power or die. Never. Never. Never again, you son of a bitch. Never. I am yourself. Ποτέ. Ποτέ. Ίσως σε δύο λεπτά. Ίσως σε λίγο λιγότερο. Δεν ξέρω γιατί να πάω μπροστά. Αν έρθω... Οκ, και εγώ πηγαίνω εκεί πέρα για να μην πυροβολήσει. Άφησε τον Darkness ελεύθερο. Και εδώ βλέπουμε πως στην πραγματικότητα είναι ο χαρακτήρας μας. Ναι. Ναι. Έχω δαχτυλάκι ξανά. Totally worth it. Να χάσει το μεγάλο σου δάχτυλο ή να πας με δαιμονικές δυνάμεις. Το δαχτυλάκι πάντα νικάει, κυρίες και κύριοι. Το μεταξύ έγραψε κάποιος OM. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει και ένα από μπροστά, να ήταν νομ 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 νομ. Τσόγκαθ. I will give them hell. The rest of the guys are out on the street, boss. Head down the alley and meet up with them. Πάρε το φίλο σου. Επίσης πάρε και αυτό. Yoink. Επόμενος. Το εξή, μου αρέσει που κάθεσαι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, ο χαρακτήρας μας έχει αυτές τις δυνάμεις που αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα αυτά τα οποία είναι δεξιά και αριστερά.
Bye-bye. Θα μου... κάτι τα κάτι. Hello. Bye-bye. See ya. Space to jump. Πηδήξαμε επιτυχία. Εννοώ το χαντάκι. Ή ό,τι ήταν αυτό. Oh, I love this song. Come on. What the hell? Jenny? Hey, wait! Lies. Πώς θυμάμαι ότι αυτός ο τύπος απλά θα ήταν τρομακτικός ακόμα κι αν παράγγελνε σουβλάκια. Δύο σουβλάκια, πίτα καλαμάκι, απ' όλα. Hello. Οπα, από πού τον έφυγες. Ο Βίλα μου λέγεις ότι είναι πολύ fan to play τον demo. Δεν είμαι νεκρός για την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, bye bye. Φάτονα. Μπρο Τζακ. Δεν ξέρω. Το αριστερό το λέω Τζακ. Το δεξί το λέω Πενελόπη. Έλα ρε φίλε. Να μάθεις. Yoink! It's a fucking devil himself! Πώς βγαίνουμε από την πόρτα? Προφανώς και όχι! Α, ναι, από την πόρτα. It's a staccato! He's still alive! You motherfuckers are gonna pay! Ένας, δύο... Ένας ξανά. Τρεις... 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 Τρεις λέω, τέσσερις. Όχι, ήταν τρεις. Α, ναι. Επίσης μπορούμε να πάρουμε τις πόρτες. Γιατί πάντα χρειάζεται να έχεις μια πόρτα μαζί σου. Εν μεταξύ δεν κάνει να πηγαίνουμε στο φως. Α, παράδειγμα. The light. Ναι, χάνουμε ζωή. Το οποίο είναι αρκετά καλό. Αν και αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στάνταρ θα διάλεγα το φως. Γιατί, okay, το σκοτάδι, καταρχάς, είναι χάλια. Σου έχει φύγει ένα κουμπί από την καμπαρντίνα. Θες να το ράψεις. Πώς μπορείς στο σκοτάδι? Έχεις δοκιμάσει να ράψεις το σκοτάδι? Δηλαδή, είναι άπειρες φορές πολύ δύσκολο. Θα τρυπήσεις το δάχτυλό σου και γενικά η καμπαρντίνα παίζει να βγει χάλια. Ή θες να πας στην τουαλέτα. Είσαι στην τουαλέτα. Ωραία. Είναι σκοτάδι. Πάντως, σκοτάδι. Δύο. Και πρέπει να βρεις να σημαδέψεις. Και μου τελείωσαν οι σφαίρες. Πάρα αυτό. Θα σ' αρέσει. Είναι δώρο. Επόμενη πόρτα. Εσύ. Πάλι μια πόρτα. Νομίζω ότι μου τελειώνουν οι πόρτες. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο παιχνίδι θα έχει ένα γεμιστήρα με πόρτες. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, fail. Εν τω μεταξύ, οι τύποι μπήκανε με κάτι φορτηγά. Δεν χρειάστηκε να τεινάξω ολόκληρο το κτίριο. Χριστός και Απόστολος. Τώρα θα μου πεις άμα έχεις απέναντί σου έναν τύπο ο οποίος έχει πλοκάμια και το σκοτάδι. Δύο. Πάνω του. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είτε είναι χειρούργος. Bye-bye. Λοιπόν, έχετε κάποια minions επίσης. Okay, best friend ever. You tell me. I came from your noggin. Could you forget that already? Come on then, let's move. Πώς μου αρέσει τα FPS όταν βλέπω τα χέρια μου να κάνουν κάτι άλλο από να κρατάνε όπλο. Δεν ξέρω τι βρίσκω. Φέρε το micro Uzi. Εντάξει, πώς ένα Uzi θα μπορούσε να είναι micro Uzi. Κάνουμε ένα dual wield, έτσι, επειδή μπορούμε. Γιατί να κράτας δύο όπλα όταν μπορείς να κράτας ένα. Ή το αντίστοιχο. Okay. Πήραμε και ένα relic. Το οποίο μας έδωσε 300 από κάτι. Το οποίο δεν ξέρω καν τι είναι. Βασικά είναι ένα currency για να μπορείτε να κάνετε αγορές. Έχουμε και ένα talent shrine κάπου εδώ πέρα. Okay.
Φέρε μου talents. Θέλω να με κάνεις ταλαντούχο. Alex Plus, ξέρω εγώ ή κάτι. Okay, λοιπόν, αυτό είναι το talent 3. Ουσιαστικά έχετε το πρώτο, το οποίο το παίρνετε, και μετά από εκεί μπορείτε κάθε φορά που παίρνετε κάποιους πόντους να τους χαλάτε εδώ πέρα σε 4-3. Ένα είναι περισσότερο για όπλα, ένα είναι περισσότερο για τα finishing moves, τα executions που λέγονται, δηλαδή όταν πιάνεις με το πλοκάμι κάποιον και το σκοτώνεις απλά. Μετά έχουμε εδώ πέρα αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι περισσότερο σαν spells, να το θέσω έτσι. Όχι, αυτά είναι τα spells, αν θυμάμαι καλά. Heart of Darkness, Gun Katana κτλ. Okay. Και έχουμε και αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν περισσότερο σχέση με μια όμορφη γκόμενα που είναι ξανθιά κατά πάσα πιθανότητα. Και δεν θυμάμαι. Okay, λοιπόν. Okay, πλέον μπορώ να δω τις καρδιές των αντιπάλων μου. Μια στιγμή να βρούμε και πού είναι το objective. Okay, πάμε ανάποδα. Γεια σου, objective, πώς πάνε τα κέφια. Έτσι. Εντάξει, η ηλεκτρική πόρτα στη μέση του πουθενά. Πιστεύω ότι θέλανε αυτούς που τον εκέδες να μην τους χάσουν με τίποτα. Είναι πάρα πολύ... Bye bye, είπα, bye. Φέρε μου την καρδιά σου. Πλέον αυτή η ατάκα θα αλλάξει πάρα πολύ νόημα πλέον όταν εντάξει, δεν βλέπω ποιος με πυροβολάει. Κάποιος με βρίζει. Yoink. Μα γιατί να μείνω μακριά από το φως. Οκ, okay, φέρε αυτό. Είναι ο καινούριος δίσκος των YouTube. Οκ, okay. Μια καρδιά, δύο καρδιές, μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Και για κάποιο λόγο μπήκα σε slow motion. Α, ήταν για το headshot. Πάρα αυτό! Θα σε βοηθήσει! Είναι δώρο. Bye bye! Καρδούλα. Και άλλη καρδούλα. Νεκρός. Όχι, αυτός είναι δικός μου. Bye bye! Εσύ πεθαίνεις. Hello. Πιάστο να. Φέρ' το να εδώ. Μετά από λίγο οφείλω να πω ότι γίνονται... Μη πυροβολάς όταν... Ευχαριστώ. Γίνονται λίγο επαναλαμβανόμενες τελικές κινήσεις. Δηλαδή θα ήθελα να είναι λίγο πιο γρήγορες. Έλα εδώ. Έφαγες πόρτα, φίλε. Και θέλω να φύγω από το φως. Ωραία, είναι κάποιος άλλος που είναι να φάω. Εσύ, σε έφαγα. Και μία πόρτα. Όποιο κουμπί και να πατήσεις, έρχεται μία πόρτα. Okay. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο χαρακτήρας μας μισεί το φως, όπως καταλάβατε. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε τις λάμπες. Ω Θεέ μου, είσαι πιο άσχημος από κάθε άλλη φορά. Πραγματικά φοράς ένα ζιβάγκο το οποίο φτάνει μέχρι το στήθος σου. Δηλαδή πόσο έξυπνος μπορεί να είναι ένας τύπος ο οποίος φοράει ένα ρούχο το οποίο είναι αρχικά φτιαγμένο για να σε βοηθάει να κρατιέσαι ζεστός. Αλλά αντί γι' αυτό το έχει μισό, το φοράει. Δηλαδή, hello. Λάμπες. Τύπος, κι άλλος τύπος. Έλα εσύ εδώ, τύπε. Γεια σου, τύπε.
μη φεύγεις και μην πας στο φως. Επίσης δεν πιάνουν οι δυνάμεις σας όταν υπάρχει φως. Και πάω στοίχημα ότι αυτό εδώ πέρα που κάνω θα είναι... μια τηλεόραση. Φάει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν τρώγεται καν. Okay, φέρω αυτό, κάτσα να πάρουμε και καμιά καρδιά. Πάω στοίχημα ότι κάποια εταιρεία η οποία φτιάχνει λάμπες σε αυτή την πόλη θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό που κάνω. Λάμπα! Bye bye. Πες μου! Μην τον πας προς τα εκεί. Εν τω μεταξύ είναι ακριβώς σαν αυτή τη φάση που έχεις κάτι στο μάτι σου και το βλέπεις στα πλάγια. Και αυτό το πράγμα, όσο και αν προσπαθείς να το πιάσεις με το μάτι σου, ποτέ δεν τα καταφέρεις. Ω Θεέ μου, οι λάμπες. Bye bye. Νομ 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 νομ. Τσοκάθ. Κανείς άλλος? Πού είσαι? Δεν σε βλέπω, μάνα μου. Α, εκεί είσαι. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν δίνει σημασία που έχω τεράστια πράγματα. Απλά με πυροβολάνε. Δηλαδή πάω στοίχημα ότι έτσι και πήγαινα να πάρω γάλα το πρωί και ήμουν σε φάση με τεράστια πράγματα να εξέχουν από πάνω μου. Έλα εδώ. Νομ 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 νομ. Φέρε και καρδούλα. Καρδούλα λέω. Έρχεται από εκεί. Οκ, ας πάρουμε και λίγο talents. Θέλω να είμαι πολύ ταλαντούχος. Demonic Lift, όχι, Channeling, Swarm. Ούψ, το πήρα κατά λάθος. Και δεν ήταν αυτό που θέλω να πάρω, να μπορούμε να πάρουμε πίσω. Όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω το τέτοιο. Μάλιστα. Οκ, για να πετάξουμε τις μύγες. Ναι, οι μύγες. Ω, οι μύγες. Ο τύπος εν τω μεταξύ λέει, πείτε στη μάνα μου ότι έζησα... ή στη γυναίκα μου, ότι ήμουν καλός άνθρωπος. Να πω την αλήθεια, ήσουν καλός άνθρωπος, όντως. Hello. Headshot. Σου πέσε και κάτι. Thank you. Φέρε και την καρδιά. Μη με πει... ...ρο-βο... Α, οκ, ήταν πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Ευτυχώς που οι αντίπαλοι μαφιόζοι δεν ξέρουν το πώς να κοιτάνε δεξιά και αριστερά και φύγει από το φως. Ω, φύγει από το φως, το φως, το φως, το φως. Μπορείς να με πυροβολάς. Αχα. Bye bye. Οπα. Ήταν ο τύπος που δεν πήρε ποτέ χαμπάρι. Δηλαδή, δεν με βλέπει. Δεν βλέπει τα τεράστια πράγματα της ανακόντες δίπλα δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ να κάνω. Αχα. Άωστε, αυτός ήταν γυμναστής. Δούμε, μπορούμε να... I grab you by the balls. Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι, ο νούμερο ένα τρόπος για να πεθάνεις αν είσαι μαφιόζος ή με τους κακούς είναι να σε πατήσει το τρένο. Να μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, την οποία μπορεί να χρειαζόταν να ξέρετε σε περίπτωση που δεν την ξέρατε. Hello. Μια πόρτα. Τι περίεργο για αυτό το παιχνίδι. Έλα εδώ. Thank you. Yoink. Κάνεις άλλος εδώ. Μπα. Εντάξει, τα πάντα είναι κατεστραμμένα. Έλα και εσύ εδώ. Εντάξει, μου αρέσει πρώτα τον τρομάζει για να το σκοτώσει. Δεν μπορεί απλά. Καρδούλα. Καρδούλα μου. Μικρό μου μανταρίνι.
Οπα, παιδιά, να το ξανασυζητήσουμε. Αχα. Φάτονα γρήγορα! Φάτονα γρήγορα την καρδιά, ό, την καρδιά! Ναι, φάει την καρδιά. Μικρό πράγμα που είσαι μαζί μου, κάνε καμιά επίθεση, πάνε να θεμάσαι. Εντάξει, πολύ γκρίζο, βράδερφε. Πολύ καφέ. Έλα και εσύ εδώ. Νομ, νομ, νομ. Ευχαριστώ. Νομ, 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 νομ. Εντάξει, κάτι μου λέει ότι απλά πρέπει να τρώω τις καρδιές χωρίς να τις σκοτώνω με τις τελικές κινήσεις. Νομίζω μου βολεύει αυτή τη στιγμή. Κάνεις άλλος εδώ, είναι κάνεις άλλος εδώ πέρα. Όχι. Τι λέγαμε. Μαφιόζι και τρένα, κυρίες και κύριοι. Ένας συνδυασμός που ποτέ δεν θα τελειώσει καλά για τους μαφιόζους. Τι λέγαμε για τα παπούτσια και τους μαφιόζους. Ναι. Jenny's dead, idiot. Focus. Νομίζω ότι με αυτό το φωτισμό πραγματικά είσαι πιο άσχημος. Θα χρησιμοποιήσεις το σιφόνι. Το σιφόνι. Δύο. Να και τούτη, να και εκείνη. Resist. Οκ, okay. I will resist. Πρέπει να το σπαμάρω τώρα ή πρέπει να το πατήσω μια φορά. Οκ. Bye bye. Και τώρα βρήκε να τελειώσει το πιστόλι. Εν τω μεταξύ, δύο σφαίρες. Είχαν θέμα με το budget. The darkness won't let you, but by the time you get out, your Aunt Sarah will be gutted and boned, and you'll have gained nothing. Think about just how powerless you are, because next time, I won't ask so nicely. Ναι, αυτό ήταν asking nicely. Darkness. Δύο. Εντάξει, αυτά είναι. Πας στους μαφιόζους, σου δίνουν ένα revolver, αλλά σου δίνουν μόνο δύο σφαίρες. Αυτά. Λοιπόν, το Darkness βγαίνει στις 10 Φεβρουαρίου, international δηλαδή, στην Ευρώπη που είμαστε εμείς. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί εμένα μου άρεσε, οφείλω να ομολογήσω. Είναι από τα shoot'em up τα οποία ήταν πολύ fun to play. Έχει πάρα πολλούς τρόπους τέλος πάντων να παίξετε, είτε με όπλα, είτε με τα spells που έχει, είτε με τα μπλοκάμια, είτε με. Ξέρω το δισκάκι, μπορεί να παίξετε frisbee, ξέρω εγώ ή κάτι άλλο. Και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω το demo. Μ' αρέσει που οι άνθρωποι της 2K Games μπήκαν στον κόπο και φτιάξαν ένα demo για το παιχνίδι, το οποίο είναι αυτούσιο και όχι απλά, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει αρχή, μέση, τέλος το demo. Δεν είναι σε φάση, ας πούμε, ότι απλά παίξε την πρώτη πίστα και είσαι καλά. Γιατί μπορεί από ό,τι έγραφε και στην αρχή αυτή να μην είναι η πρώτη πίστα ή οτιδήποτε. Αλλά γενικά μου άρεσε τέλος πάντων σαν έτσι όπως το έχουν φτιάξει, που σημαίνει ότι έχουν δώσει προετοιμασία και χρόνο και είναι κάτι που το εκτιμώ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ήμουν ο Ζόγκ και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Το σκοτάδι.